Λοιπόν, πολύ απλά υλικά για να κάνω μια φανταστική ζύμη που από πάνω περιχύνεται με μέλι και καρύδια. Το λέω και τρέχουν τα σάλια μου τώρα. Όμως η ζύμη είναι τόσο ωραία που και σκέτη τη ζύμη τραγανή να τη φας, δεν θέλεις ούτε μέλι ούτε καρύδια. Είναι ένα γλυκό που το λατρεύω, ξεροτίγανα παριανά, χωρίς ζάχαρη, χωρίς αυγά. Εύκολη με υλικά που έχετε όλοι στο σπίτι. Έχεις δύο πορτοκάλια αυτή τη στιγμή. Αν έχεις δύο πορτοκάλια θα το κάνουμε παρέα. Αλεύρι έχεις σίγουρα. Τι θέλω λοιπόν, θέλω χυμό πορτοκαλιού, λίγο λάδι ή σπορέλαιο ή ελαιόλαδο, ό,τι έχετε. Λίγο αλάτι, μια πρεζούλα αλάτι που θα τη βάλω και μέσα στο αλεύρι μου. Και πάμε να κάνουμε μια συνταγάρα φανταστική που όμοιά της δεν έχει. Παριανά ξεροτίγανα, τα πεθύμισα, τα λαχτάρισα και τα φτιάχνω να τα φτιάξετε κι εσείς. Θέλω. Κάτσε να πάρω και ένα μπολ, να πιάσω από εδώ καλή. Ένα λεπτό, έρχομαι, δεν φεύγω. Έρχομαι. Πάμε. Θέλω λοιπόν όλα τα υγρά που είναι το νερό, τη συνταγή σας την έχω μέσα στο αργυρό.gr, ξεροτίγανα ή δίπλες πάρου χωρίς αυγά, ξεροτίγανα πάρου. Θέλω το λάδι μου. Κοιτάξτε πόσο απλή είναι η συνταγή. Βγαίνουν πάρα πολλά κομμάτια, θέλω το κονιάκ, βάζουμε ή κονιάκ ή βάζουμε, εδώ να κοιτάω, ή κονιάκ ή ούζο ή τσίπουρο, ό,τι θέλετε. Η μάνα μου πάντα με κονιάκ τα φτιάχνει, γιατί πάντα είχε κονιάκ στο σπίτι. Σε όλα τα γλυκά βάζει κονιάκ η μαμά μου, αλλά εντάξει, έχει δίκιο που το βάζει, γιατί είναι και νόστιμο. Κάνει πολύ ωραία, πολύ ωραίο, αφήνει πολύ ωραία αρώματα. Θέλω και μια πρεζούλα σόδα, το σόδα λίγο, μέσα στο χυμό πορτοκαλιού. Λίγο. Όλα τα υγρά υλικά σε ένα μπολ. Χυμό πορτοκάλι έβαλα, έτσι. Πού είσαι εσύ, τον τρίφτη μου. Θέλω ξύσμα πορτοκαλιού, ξύσμα από 2 μέτρια ακέρωτα πορτοκάλια. Όταν παίρνετε, παιδιά, πορτοκάλια για να κάνετε ξύσμα ή να κάνετε μαρμελάδα ή να κάνετε οτιδήποτε γλυκό κουταλιού, θέλω... Τι είναι αυτό? Πού το βλέπετε? Θέλω... Τώρα τι θέλω να πω, γιατί με κόβουνε. Λοιπόν, την επόμενη φορά θα μου βάλεις να μιλάω με τον κόσμο και να μην μου κάνεις νόηματα, να έχω το μυαλό μου τι λέει ο κόσμος. Λοιπόν, να είναι ακέρωτο το πορτοκάλι, αυτό ήθελα να πω. Ακέρωτο το πορτοκάλι, γιατί τα βουτάνε στην παραφίνη και δεν κάνει να τα τρώμε. Και τώρα ξεκινάνε, δεν είναι ακόμα η ώρα τους. Τα πορτοκάλια δεν είναι ακόμα η ώρα τους. Ξεκινάνε σιγά σιγά τον άλλο μήνα πορτοκάλια φανταστικά για να κάνουμε τα γλυκά μας, πορτοκαλόπιτες, μαρμελάδες, είπαμε το κάθε πράγμα θα το τρώτε στον καιρό του. Τώρα είναι η εποχή του μανταρινιού. Βγες και πάρε μανταρίνια και κάνε φανταστική μανταρινόπιτα, κάνε λικέρ μανταρίνι, κάνε μαρμελάδα μανταρίνι, να παραμιλάει το σύμπαν. Κάνε κέικ μανταρίνι, να τρελαθεί ο κόσμος. Τώρα είναι η εποχή του. Εντάξει, πρέπει να μάθουμε, είπαμε, να τρώμε τα πράγματα στην εποχή τους. Όλο μαζί ένα ωραίο ανακάτεμα. Όλα τα υλικά μου εδώ, ένα ωραίο ανακάτεμα με το πιρούνι, ούτε καν θα βάλω τα χέρια μου, στο τέλος θα βάλω το χέρι αφού μαζευτεί η ζύμη μου. Σκεπάζω τη ζύμη, την αφήνω να ξεκουραστεί, την έχω έτοιμη για να ξεκουράζεται εδώ και καμιά ώρα πριν ξεκινήσουμε το live, νομίζω θα ξεκινήσουμε πιο γρήγορα. Θα προλάβω να το δείξω. Εγώ μια ζωή με κυνηγάει η ώρα, μην τυχόν και κλείσει και δεν προλάβω να σας το δείξω. Καλά, άμα με χάσετε ξαφνικά, να θυμάστε ότι στο τέλος έχουμε δώρο, δώρα, πολλά δώρα και γάστρα και κατσαρόλα και τα σκεύη που χρησιμοποίησα στο νέο μου βίντεο στο YouTube, οπότε και στα δύο social θα έχετε δωράκια. Λοιπόν, μαζεύω τη ζύμη μου, τώρα θέλει λίγη ώρα ζύμωμα, καλό είναι να βγάλετε όλα τα υλικά εδώ πάνω, γιατί μία ζύμη, παιδιά, μπορεί να τη βλέπεις έτσι διαλυμένη τώρα και χάλια, αλλά μία ζύμη, όσο τη δουλεύεις, κοίτα τώρα αυτό το πράγμα το χάλια που βλέπεις, όσο το δουλεύεις θα γίνει ένα απίστευτο ζυμάρι. Δουλέψτε τη ζύμη σας. Θα με δείτε πολλές φορές ότι κάνω ζύμη και δεν πιάνω καν το μίξερ, δεν μπαίνω στη διαδικασία, έχω μίξερ, αλλά δεν μπαίνω στη διαδικασία. Αυτό το πράγμα με ξεκουράζει, μου αρέσει. Μοσχοβολάν τα πορτοκάλια, μοσχοβολάν τα κονιάκ. Θα φτιάξω φανταστικά ξεροτίγανα παριανά να μοσχοβολήσει ο τόπος. Τραγανά και υπέροχα. Λοιπόν, σιγά σιγά θα μαζευτεί όλη μου η ζύμη. Σιγά σιγά θέλει λίγο ζύμωμα και αυτό εδώ όλο θα τα πιει. Παίξτε λίγο με τη ζύμη, σκεπάστε τη σε ένα μπολ και αφήστε την να ξεκουραστεί το λιγότερο για 30 λεπτά για να ανοίξει ωραίο φιλαράκι.
Και τώρα θα μου πεις, εσύ που με βλέπεις στο Instagram κυρίως, και θα μου πεις εγώ δεν έχω πλάστης και τέτοια. Και πάρε ένα μπουκάλι, πάρε το τέτοιο της μεμβράνης, το ρολό της μεμβράνης και άνοιξε έτοιμο αυτό. Λοιπόν, έτοιμο σχεδόν, θέλει ακόμα 5 λεπτά ζύμωμα, απλά για να μην τρώμε χρόνο. Κοιτάξτε τι ωραία που έγινε, κάτσε να καθαρίσω και τον πάγκο μου γύρω-γύρω. Το ζυμαράκι λοιπόν όσο το ζυμώνω γίνεται τέλειο. Φτιάξτε τη αυτή τη συνταγή, παιδιά. Κάπου εδώ είχα το χαρτί. Να σας πω τα υλικά, μήπως... Μία φωνή να λέει τα υλικά. Πες τα μία δυνατά. 4 φλιτζάνια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Χυμό και ξύσμα από 2 μικρά ακέρωτα πορτοκάλια. 2 πρέζες σόδα μαγειρικής. 1/4 του φλιτζανιού ελαιόλαδο ή ηλιέλαιο. 3 κουταλιές κονιάκ. Μισό φλιτζάνι νερό περίπου. Απαλό ελαιόλαδο ή ηλιέλαιο για το τηγάνισμα. Και για το μέλωμα. Να πούμε για το μέλωμα. Θα τα πούμε μετά το μέλωμα. Μπράβο. Λοιπόν, κοιτάξτε τι ωραία ζύμη. Μοσχοβολάει. Μου μυρίζει Χριστούγεννα. Θα μείνει στην άκρη. Θα τη βάλουμε εδώ, θα τη σκεπάσουμε με μία μεμβράνη και θα την αφήσουμε να ξεκουραστεί για 30 λεπτά. Πάμε να πάρουμε την έτοιμη, γιατί θέλω να τα δείτε τα ξεροτήγανα. Την ώρα που μπαίνει στο τηγάνι, βλέπεις ένα κακόσχημο πράγμα και ξαφνικά φουσκώνει και γίνεται ένα θεϊκό, τραγανό ξεροτήγανο που δεν υπάρχει δεύτερο. Το περιχύνεις με μέλι και είναι το κάτι άλλο. Όταν ξεκουραστεί το ζυμαράκι, δεν φουσκώνει αυτή η ζύμη, έτσι. Να θυμάστε ότι δεν φουσκώνει, δεν έχει τίποτα να φουσκώσει μέσα. Μόνο αλεύρι, έχει και μια πρεζούλα σόδα, απλά για να κάνει λίγο, να φουσκώσει καλά το ζυμαράκι μου. Κοιτάξτε μου πως αμολάει όταν μείνει. Όταν λέμε αμολάει, τι σημαίνει? Ανελιγώνει η ζύμη μου, εντάξει, μένει και ξεκουράζεται. Αναπτύσσεται και το πλέγμα της γλουτένης και γίνεται ελαστική και φανταστική. Λίγο αλεύρι. Για να δω και τι μου γράφετε. Κρήτη και Χανιά, γεια σου βρε Χατζηδημήτρη. Τι όνομα είναι αυτό? Χατζηδήμητρου Μανώλης. Γεια σου βρε Μανώλη. Στα Χανιά. Τι ωραία έχω περάσει στα Χανιά, Παναγία μου. Πότε θα ξαναπάω ταξίδια? Είμαι μέσα από τις 13 του Μάρτη. Έχω λαλήσει. Εγώ ταξίδευα για πλάκα. Έπαιρνε το αεροπλάνο και πήγαινα από εδώ και από εκεί. Ξαφνικά έχω κλειδωθεί μέσα και δεν μπορώ να πάω πουθενά. Δεν πειράζει. Ας είμαστε καλά και θα έρθουν και τα ταξίδια. Εσύ εδώ. Και πάμε. Πάρτε λοιπόν ένα πλαστή, ένα μπουκάλι, ένα ό,τι θέλετε τέλος πάντων. Και ανοίξτε μου ένα φιλαράκι λεπτό. Το αλεύρι μην το φοβάστε, θα τραβήξει η ζύμη όσο αλεύρι θέλει. Μην το φοβάστε, αρκεί να γίνει λεπτό. Όσες έχετε το μηχανάκι για τα ζυμαρικά, περάστε το στο μηχανάκι για τα ζυμαρικά, παιδιά. Όσο πιο λεπτό μπορείτε. Τακ, 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 τακ. Δίνοντας του έτσι πιο στρογγυλεμένο σχήμα, θα βγάλω περισσότερα κομμάτια. Θέλει ακόμα λιγάκι, ένα τσακ το θέλει. Απλά δεν θέλω να βάζω και πάρα πολλά αλεύρια επάνω. Θέλω να γίνει λεπτό-λεπτό. Γι' αυτό θέλω χοντρό πλάστη. Δεν θέλω τον πλάστη το λεπτό που κάνουμε την πίτα. Γιατί η ζύμη μου είναι ελαφρώς μαλακή, έτσι. Και θα μου κολλάει το ένα με το άλλο. Θέλω απλά να ανοίγω, να της δίνω λίγο αέρα και να την ξαναπετάω κάτω. Και λίγο αλευράκι, ακόμα το θέλει. Για να δω τι μου γράφετε. Λάρισα, γεια σου ρε Βάσο από τη Λάρισα. Φιλιά πολλά. Μελομακάρονα φοβερά. Ναι, Μίνα μου, θα έρθει και η ώρα του, θα τα ξαναφτιάξουμε. Και μην ξεχνάτε, καθημερινά 11.30 ώρα στο Sky, σας δείχνω εγώ τα πάντα. Λοιπόν, είναι λεπτό όπως το θέλω. Το θέλω ακόμα λίγο πιο λεπτό. Έτσι όπως είναι τώρα, μπορείς να κόψεις απλά κομμάτια. Κάτσε να ζεσταίνω και το μάτι. Κόβεις απλά κομμάτια. Ναι, άμα να ανάψω και το γκάζι θα είναι τέλεια. Έλα τώρα. Κάτσε, γιατί καμιά φορά εδώ τα τραβάνε για να τα καθαρίσουν και μετά. Έλα, εντάξει. Λοιπόν, θέλω λάδι σε βαθύ τηγάνι ή σε πλασωτή κατσαρόλα. Είναι βαθύ τηγάνισμα, εντάξει. Μπαίνουν μέσα και βουτιώνται κάτω. Τώρα, ή θα πάρετε ένα μαχαίρι και θα κόψετε λωρίδες άτσαλες και θα τις τηγανίσετε, θα τις βγάλετε σε απορροφητικό χαρτί και θα τις αφήσετε να στεγνώσουν καλά, ή θα κάνετε σχεδιάκια, ό,τι σχέδια θέλετε, σαν αυτά που θα κάνω τώρα εγώ, απλά πράγματα, έτσι. Κόβεις ένα κομμάτι, το κάνεις μια απλή τέτοια και αυτό το χάλια που βλέπεις, μόλις μπει μέσα θα γίνει ένα φανταστικό πράγμα. Ροδελίτσες. Βγαίνουν πάρα πολλά κομμάτια, είναι μια συνταγή που πρέπει να τη φτιάξετε. Να τη ευχαριστηθείτε όπως της αξίζει, γιατί είναι τέλεια.
είναι πάνθινη, γιατί σε αυτές τις εποχές κοιτάμε τα πάντα. Έτσι, προσέχουμε τα πάντα. Δεν σας έδωσα ποτέ ακριβές συνταγές. Μόνο σε γιορτές καμιά φορά σας δίνω έτσι λίγο πιο ιδιαίτερα πράγματα. Στο κάθε μέρα σας όμως, ξέρω ότι το κάθε μέρα μιας ελληνικής οικογένειας δεν είναι τόσο εύκολο και ειδικά κάτω από τέτοιες συνθήκες. Γι' αυτό λοιπόν σας προσέχω. Αυτή εδώ κοστίζει το τίποτα η συνταγή. Και είναι ένα γλυκό που θα το φάτε όλοι και θα το ευχαριστηθείτε. Απλά κομμάτια βάζω. Μπορώ να κόψω και μερικά άτσαλα τέτοια και μερικά άτσαλα τέτοια. Ας κάνουμε και ένα χαλασμένο, γιατί και αυτό το χαλασμένο που θα μπει μέσα θα δείτε πως θα βγει. Δεν πετάς τίποτα απολύτως, είναι φανταστικό, όμως χουβολάει και θέλω να το κάνετε όλοι. Μα κάτι αναμπομπούλησα από εκεί, τι τραβάτε από εκεί, βάζουνε, βγάζουνε. Τι κάνεις εκεί παιδάκι μου, τι κάνεις εκεί. Ας το να κάψει καλά, για κάτσε να το κάνω σχόλιο. Έλα, πάμε να δούμε. Γεια σου κορίτσι μου, Μπελόνια. Το πιάσα καλά το όνομα. Το κουνιόνται γρήγορα. Πού? Θεοδώρα, γεια σου Θεοδώρα. Κωνσταντίνα μου, είναι μέσα και το παιδάκι μου. Κορίτσι μου, μου λείπετε. Εσείς φάγατε το μεσημέρι τα μελομακά, τα ξεροτήγανα. Εγώ τα ζήλεψα από εσάς και τα φτιάχνω τώρα. Να δώσεις φιλάκια και στη γιαγιά. Το παιδί μου ζει μακριά. Ζει στην Πάρο. Είναι πολύ τυχερό το κορίτσι μου. Ζει στην Πάρο μαζί με τον Γιάννη. Τέλεια. Μακάρι να ήμουν και εγώ στην Πάρο αυτή τη στιγμή. Ή γενικά. Το παιδί μου. Κορίτσι μου ξανά. Φιλάκια, Κωνσταντίνα μου, να είσαι καλά. Φιλάκια πολλά. Θεσσαλονίκη, Νάνση, Σούλα, Ελένη. Γεια σας, ρε κορίτσια. Κική, Ισμήνη, Αγγελική, Έλενα. Δεν σας προλαβαίνω. Τι μαγειρεύουμε. Ναι, μωρέ, δεν σας είπα τι μαγειρεύουμε. Λαζάρου. Κάνουμε παριανά ξεροτίγανα, μία συνταγή πανεύκολη, με λίγα απλά υλικά, ξεροτίγανα Πάρου. Χτύπα στην Google, ξεροτίγανα Πάρου Αργυρό. Φανταστική συνταγή. Κοίτα τώρα τι ωραία θα γίνουν. Κάτσε να δω αν έχει κάψει. Αυτό δεν έχει κάψει ακόμα. Θέλει λίγη ώρα. Θέλω να κάψει το λάδι. Ανακάτεψε τα υλικά όλα μαζί, κορίτσι. Έκανα μια ωραία ζύμη. Την άφησα λίγο να ξεκουραστεί κανένα μισάωρο. Δεν φουσκώνει αυτή η ζύμη. Και ανοίγω πολύ λεπτό φυλαράκι με χοντρό πλάστη. Θέλει χοντρό πλάστη για να γίνει λεπτό. Κοίτα που είναι και κατακίτρινο από τα πορτοκάλια. Και μετά το τηγανίζει και φουσκώνει και το περιχύνει με μέλι. Δεν έχει φάει ωραίτερο πράγμα. Αν αγαπάτε του λουκουμάδε, με αυτά θα παραμιλάτε. Δεν είναι λουκουμά. Φουσκώνει με άλλο τρόπο. Φουσκώνει τραγανά. Στη μέση είναι μπαλόνι και απ' έξω είναι τραγανό. Δεν είναι λουκουμάς που είναι γεμάτη η καρδιά του. Θα πάθετε σοκ με αυτή τη συνταγή. Για να δούμε τι θα γίνει, πουλάκι μου. Έχει γούστο να μου τελειώσει τον γκάζι να γελάμε. Τελειώνει τον γκάζι, δεν υπάρχει αυτό. Τελειώνει τον γκάζι. Τέλεια. Πω πω. Κοίτα εδώ τι πάθαμε. Έλα, εντάξει, θα καταφέρει να ζεσταθεί. Κοίτα, ναι, γι' αυτό δεν έπαιρνε και πριν. Και κοίταγα μία ώρα. Έχει που είναι πολύ χαμηλά. Δυνατά το έχω εγώ, απλά είναι χαμηλά η φλόγα. Καιρός, θα να αλλάξω και μπουκάλα. Θέλει όμως να το προσέχω, να θυμηθώ να πάρω. Μάτι. Και πού να βρω. Ω, δεν είναι μάτι, δεν πειράζει. Δεν πιστεύω εγώ στα μάτια. Εγώ πιστεύω στην καλή και θετική ενέργεια. Και δόξα τω Θεώ από σας και από σας, τόσα χρόνια ασπίδα με περιβάλλει. Η θετική σας ενέργεια με περιβάλλει έτσι σαν ασπίδα. Δεν έχω ανάγκη από κακά μάτια. Απλά να πάρει λίγο μπρος. Ναι, νομίζω ότι σιγά σιγά πήραμε. Θέλω να έχετε τα μάτια σας, τώρα θα σας το δείξω κάπως έτσι, να δείτε εδώ μέσα τώρα πώς θα το κάνω. Θέλω να δείτε πώς φουσκώνει. Αυτό το χάλια πράγμα που βλέπετε, θα γίνει ένα θεϊκό, φουσκωτό, υπέροχο, τραγανό, θεσπέσιο, ονειρεμένο γλυκό. Το οποίο θα παραμείνει τραγανό και αύριο και μεθαύριο και σε 15 μέρες. Στην Πάρο μαζεύονται οι γυναίκες μέσα του Νοέμβρη, φτιάχνουν ξεροτίγανα τόνους και τα έχουν στο σπίτι τους μέχρι και τα μέσα Γενάρη. Δεν παθαίνουν τίποτα, γιατί δεν έχει και τίποτα να χαλάει. Πολύ ωραία συνταγή. Να πειραματιζόμαστε από την παράδοση, να φτιάχνουμε ωραίες ελληνικές συνταγές του τόπου μας. Μωρέ, τώρα που είπα και παράδοση. Θυμάστε που είχαμε κάνει το live με τον Παπαλαζάρου, όταν ο Παπαλαζάρου, ο Τάσος, ο διατροφολόγος, ήταν στον Καναδά. Για να έχετε το νου σας αυτές τις μέρες, που θα σας ρίξω ένα ωραίο post, να το δείτε. Για πάμε. Βρε τι πάθαμε. Καταλάβατε τι έπαθα, έτσι σας κάνω ξεροτίγανα και τα έχει φτύσει τον γκάζι μου. Ετοιμάζεται να τελειώσει, απλά θέλει λίγο χρόνο παραπάνω γιατί δεν έχει ένταση. Δεν πειράζει, θα γίνει και αυτό. Στο τέλος, τα μελώνω με μέλι
αν δεν προλάβω να σας το δείξω, τα μελώνω με μέλι και από πάνω πασπαλίζουμε καβουρδισμένο σουσάμι ή ψιλοκομμένο καρύδι. Ένα τύπο σαν το μελομακάρονο, μέλι και καρύδια, έτσι. Και σκέτο όμως θα παραμιλάτε. Είναι φανταστική συνταγή. Παριανά ξεροτίγανα της Αργυρούλας. Google και θα το βρεις. Για να δω εδώ. Γεια σας αγαπημένες μου και σε εσάς. Μίνα, φιλιά πολλά. Τάση Κον, αγαπημένη μου, κορίτσι μου. Ντέκου. Ντέκου Ντανούση. Ντερβίχη Αναστασία. Γεια σου Αναστασία Ντερβίση. Φιλιά πολλά. Σοφία. Σοφία και άλλη Σοφία. Φανή 3026. Κούκου. Γεια σου βρε Κούκου. Μ' αρέσεις. Νίκ. Γεια σου Νίκ. Φιλιά πολλά. Κάντε ένα live μαζί με τον Άκη Πετρετζίκη. Εκείνος που είναι expert στα live, ας μου κάνει το κονέ να το κάνω. Δεν ξέρω εγώ να το κάνω μόνη μου. Πώς θα κάνω εγώ με τον Άκη. Μακάρι να κάνουμε κάτι μαζί. Τον αγαπώ τον Άκη. Είναι πολύ γλυκό παιδί, είναι πολύ καλό στη δουλειά του, κάνει τέλεια δουλειά. Αλλά εγώ να συνδεθώ με τον Άκη, αυτός πρέπει να μου δείξει πώς θα συνδεθούμε. Εκείνος είναι expert στις γκατζετιές. Με χαρά μεγάλη. Εμένα είναι χαρά μου να συνεργάζομαι με όλο τον κόσμο. Και ειδικά μέσα. Τώρα που έχω δικό μου βήμα στην εκπομπή, σας το έχω αποδείξει. Δηλαδή, όποτε μπορώ, φέρνω ανθρώπους, νέους, ανθρώπους της δουλειάς που θέλουμε να αναδειχτούν, να μας μιλήσουν για τα εστιατόρια που δουλεύουν, να αναδειχτεί και να φανεί η δουλειά τους. Αυτό είναι ότι καλύτερο. Όταν μπορούσα να το έκανα στις παλιές εκπομπές που ήμουν, αλλά τώρα, εδώ που είναι δική μου εκπομπή, είπα μια φορά την εβδομάδα οπωσδήποτε θα έχουμε έναν δικό μου άνθρωπο. Και γίνεται. Να είναι καλά. Για να δούμε, θα κάψεις εσύ. Άιντε, έλα. Ναι. Δεν καίει το λάδι. Πρέπει να καίει καλά το λάδι για να μπει μέσα. Αλλά να το. Κοίτα πώς φουσκώνει. Αμέσως φουσκαλιάζει. Αμέσως. Κατευθείαν. Αλλά πρέπει να καίει και το λάδι. Θα του δώσουμε λίγο χρόνο να κάψει καλά για να γίνει ωραίο. Θέλω να μπει και να πεταχτεί επάνω. Κάτσε να καθαρίσω τα χέρια μου λίγο και να πιω και μια γουλιά καφέ. Μα μάλιασε η γλώσσα μου. Μπουρ, 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 μπουρ. Λοιπόν, το πιο ωραίο από όλα, ξέρετε ποιο είναι. Όταν ανεβάζω βίντεο του YouTube και με πιάνει λογοδιάρια και λέμε. Για να μην ξεχάσω και το. Θέλω ρε παιδί μου, όταν σου δίνω μια συνταγή να τελειώσει και να μην έχει καμιά απορία. Γι' αυτό μιλάω εγώ τόσο πολύ. Και μου γράφουν από κάτω. Πολύ ωραία συνταγή, αλλά μιλά πολύ. Τι να κάνω, ρε παιδιά. Τι να κάνω. Μιλάω πολύ άτιμη. Άμα πάρω φορά. Γεια σας κορίτσια μου, Σταματέλα, γεια σου κορίτσι μου, Ελένη, άρχοντα, γεια σου Ελένη, Στελίνα μου ψυχή, κορίτσι μου γλυκό, αγαπημένο, ελπιδάκι μου λατρεμένο, φιλιά πολλά, να είστε καλά, και ο Γιάννος μου ο γλυκός μου, και η Νίκη Σωτηροπούλου, φιλάκια, Αντριάννα, Μενέλε, περίμενε τώρα τι όνομα, Μένη Ελευθεριάδου, γεια σου Μένη μου, Μαρία, φιλιά πολλά, Κρίς, έλα, Κρίς, δεν θα το πιστέψεις. Είμαι μαθητής γυμνασίου και μόλις διαβάζω λογοτεχνία. Τελειώνω την άσκηση, γορεύω και φυσικά την τοπιό. Ότι έχω γράψει μέσα περιέχει ό,τι έχεις και δεν έχεις πει. Αγλικέ μου, κοίτα μη τα κάνεις θάλασσα με το μάθημά σου. Τέλεια. Γεια σου, ρε Κρίς, να είσαι καλά. Σοφία, φιλάκια, Δέσποινα. Καλλιόπη, φιλιά πολλά. Τρέχεις πολύ και δεν βλέπω. Γιάννης Γαβαλάς. Γιάννης Γαβαλάς από την Ηρακλιά. Ο Γιάννης έχει ένα συγκλονιστικό εστιατόριο στην Ηρακλιά και αν θέλετε να δείτε πώς ζούνε στο νησί το χειμώνα, ακολουθήστε τον Γιάννη τον Γαβαλά στο λογαριασμό του να δείτε κάθε μέρα τι ωραία πράγματα βγάζει ο τόπος του και πώς τα μαγειρεύει. Ο Γιάννης πέρασε από τα καλύτερα εστιατόρια όλων των νησιών της Μυκόνου και αποφάσισε να πάει στην Ηρακλιά που είναι ο τόπος καταγωγής του και να κάνει ένα συγκλονιστικό εστιατόριο μαζεύοντας τοπικά προϊόντα από όλες τις Κυκλάδες και το φαγητό του είναι το κάτι άλλο. Άρε Γιάννη να ήμουν τώρα εκεί μαζί σας. Θα τα κάψω. Πρέπει να το γυρίσω. Θέλω μια σπάτουλα. Εδώ. Όχι. Μπαμ, μπουμ, μπαμ, 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 μπαμ. Έλα. Λοιπόν. Το βλέπετε πως φουσκώνει, κάτσε να την κανιστεί και από την άλλη. Και την επόμενη που θα έχει κάψει το λάδι θα είναι ακόμα πιο φουσκωτό και τραγανό. Κάτσε να φέρω μόνο και ένα ένα πιάτο. Να τα βάζουμε μέσα. Εδώ, πρέπει οπωσδήποτε να έχετε απορροφητικό χαρτί. Απορροφητικό χαρτάκι για να στραγγίσουν καλά. Θα τα αφήσετε να κρυώσουν. Να γίνουν θεό τράγανα και τώρα θα ρίξω κι άλλο μέσα. Εδώ. Θα σας δείξω έναν τέτοιο για να δείτε πώς ανεβαίνει. Έτσι, ωραίο. Με το που μπει μέσα, φέρε το κοντά. Με το που μπαίνει μέσα,
κατευθείαν κάνει φουσκαλίτσες. Αυτό το τραγάνο πάει κάτω και αμέσως μετά ανεβαίνει πάνω. Φουσκώνει και είναι το κάτι άλλο. Τραγανό και θεϊκό. Τώρα πήρε μπρος τον γκάζι μου. Το αφήνω να στεγνώσει καλά, να στραγγίσει καλά, να κρυώσει, να τραγανίσει, να γίνει θεοτράγανο και να τα μελώσω, να τα απολαύσουμε. Φτιάχτε τα, παιδιά, είναι μια συνταγή συγκλονιστική. Φτιάξτε τι και περιμένω σχόλιο. Εσείς θα μου πείτε αν είναι συγκλονιστική. Τι να σας λέω εγώ, ότι κάνω εγώ το καλύτερο. Φτιάχτε το εσείς και γράψτε μου από κάτω. Μπράβο, ρε Αργυρούλα, δίκιο είχες. Είναι τέλειο. Γιατί αυτό θα γράψετε, δεν είμαι σίγουρη. Λοιπόν, κοιτάτε τι ωραία που γίνεται τώρα που έκαψε καλά το λάδι, που πύρωσε καλά. Μόλις τελειώσουμε τώρα το live και κλείσουμε, θα σας βάλω ποστάκι από κάτω. Μου είπανε τώρα ότι στο Facebook δεν γίνεται, δεν ξέρω το λόγο, αλλά με ενημέρωσαν ότι δεν γίνεται να κάνουμε δώρο στο Facebook, δεν ξέρω πώς αλλιώς μπορεί να γίνει. Στο Instagram όμως σίγουρα μόλις κλείσουμε, από κάτω θα σας βάλω δωράκι και τι πρέπει να κάνετε, εντάξει. Έτσι, ωραία. Κοιτάξτε πως φουσκώνει εκείνο το χάλια που βλέπατε το πλακέ. Τι ωραίο φουσκωτό και φανταστικό γίνεται. Ένα φιωγκάκι κανονικό, φανταστικό, τραγανό ή ακόμη και τα κομμάτια ζύμης γίνονται θεϊκοτράγανα. Αυτό θα φάω εγώ κυνηγά όλα τα κομμάτια της ζύμης που περισσεύουν, γιατί είναι λεπτά και θεοτράγανα. Γιατί συνήθως είναι τα γύρω-γύρω που ανοίγονται λεπτά τα φύλλα. Αλλά και με ένα μαχαιράκι τα κόβεις τσακ 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 τσακ. Τα κόβεις έτσι στην άκρη και είναι φανταστικά. Λοιπόν, τα τηγανίζουμε και τα μελώνουμε. Άστε να ρωτήσουν ωραία. Να ρωτήσουν καλά. Να φέρω και λίγο μέλι να ρίξουμε πάνω. Μπορείς να κάνεις και σιρόπι με μέλι. Δηλαδή κάνουμε σε μια κατσαρόλα, βάζουμε το μέλι μαζί με λίγο νεράκι. Μόλις πάει να παρυβράσει και χλιαρίνει και ζεσταθεί, βουτάμε τα κρύα ξεροτήγανα μέσα στο μέλι και μελώνονται καλά. Εγώ επειδή είμαι λίγο γουρουνίτσα, μου αρέσει και το μέλι μου είναι θεϊκό. Μου αρέσει να παίρνω αυτό το τραγανό, θέλω να ακούσετε αυτό τον ήχο. Να το βουτάω στο μέλι. Είναι ένας τραγανός αφρός. Ένας τραγανός αφρός φανταστικός. Ωραία, βγάλα αυτά. Φτιάχτε τα. Και πασπαλίστε τα και με καρύδι και φάτε τα και σκέτα με λίγο μέλι, δεν υπάρχουν. Είναι το κάτι άλλο. Καλό βράδυ, φιλιά πολλά και να προσέχετε, παιδιά. Να προσέχετε, σας θέλω όλους εδώ. Κάθε φορά όλους εδώ.